Το επόμενο θέμα είναι ένα από τα καινούργια καυτά, καυτούς λουκουμάδες της λειτουργικής ουρολογίας, που ελπίζω να αφορά και την κλινική σας πράξη. Θα ξεκινήσω, πέρα από το έντυπο δήλωση συμφερόντων, με τη βασική γνώση. Ήθελα να ρωτήσω βασικά εσάς τι πιστεύετε σχετικά με την υπολειτουργική κύστη. Πώς θα ορίζετε την υπολειτουργική κύστη? Ας υποθέσουμε δεν έχετε διαβάσει, ας πούμε, τους ορισμούς που προτείνει η ICS, κτλ. Πώς θα την ορίζατε? Κάποιος? Κάποια? Μια κύστη που δεν συσπάτε. Καλά. Μια κύστη που δεν συσπάτε. Άλλος? Ναι. Μειωμένη συστατικότητα του σωστήρου. Λίγο πιο επιστημονικά. Α, ναι. Συνάδελφος. Πείτε μου. Ναι. Είναι η ανικανότητα του εξωστήρα να αδειάσει το περιεχόμενο της κύστης από ουσία υποκυστικού κολλήματος. Μάλιστα. Και τι συμπτώματα θα περιμένετε λοιπόν σε έναν ασθενή με υπολειτουργική κύστη? Δηλαδή? Τα καθαρά αυτά που περιγράφονται συμπτώματα κένωσης επομένως, έτσι. Και αν είχατε έναν ασθενή με ΚΙΠ και υπολειτουργική κύστη, θα περιμένετε κάτι διαφορετικό? Θα μπορούσα να υποθέσω ότι η υπολειτουργική κύστη είναι μια κύστη που μακροχρόνια λόγω της ΚΙΠ προσπαθεί να εξωθεί σίγουρα. Από πλευρά συμπτωματολογίας θα περιμένετε κάτι διαφορετικό? Αυξημένη διάρκεια ούρησης. Ναι. Και συχνούρια. Και νυχτούρια, επομένως, σαν πρώτο συμπτώμα. Οκ. Okay. Βλέπετε ασθενείς με υπολειτουργική κύστη? Πώς τους αναγνωρίζετε, εφόσον λέτε ότι έχουν τα ίδια συμπτώματα ουσιαστικά με τους αποφρακτικούς? Πότε τους αναγνωρίζετε? Υπάρχουν κάποια στοιχεία στην αρχική εκτίμηση τα οποία θα σας κατεύθυναν προς την διάγνωση της υπολειτουργικής κύστης αντί της απόφραξης, ναι. Ναι, περισσότερα εφόσον δεν έχουμε κάποιο εργαστηριακό έλεγχο πριν από την συμπτωματολογία. Θα έδινα μεγάλη βαρύτητα στο να εκμεύσω τη διαδικασία κένωσης της κύσης και ποιες οχλήσεις έχει. Αν ήταν η κυρία, μου ήταν πιο εύκολο να ρωτήσω για την έναρξη και η διάρκεια της ούρησης. Στον άντρα, η έναρξη μπορεί να συσχετίζεται και με την κύση, μπορεί να μην το λάβω ως ξεκάθαρη υπόδειξη το ότι είναι υπολειτουργή η κύστη. Σε αυτό θα έδινα σημασία στο ιστορικό του ασθενούς για την ποιότητα της ούρησης. Με το μερολόγιο ούρησης, ποσότητες, όλα αυτά θα με βοηθούσε περισσότερα. Σε τι θα τα χρησιμοποιήσω τα θέλω, δηλαδή σε τι βαθμό διαφέρουν από κάποιον που έχει υπερπλασία προστάτη και αποφρακτική ούρηση? Για αν θα καταλήγω στο συζητημένο μας, το έχει υπερτροφία προστάτου. Εκεί έχουμε πρόβλημα με το προστάτη. Η πολυτορική κύστη με την έννοια στο ότι πώς συσπάται το τείχομα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Δηλαδή, πώς δουλεύει η ίδια ναι, η κύστη. Εγώ, η ερώτησή μου είναι, σας έρχεται κάποιος, σας ρώτησα αν βλέπετε ασθενείς με πολυτορική κύστη και πώς τους διακρίνετε. Από την ποιότητα, της ούρησης. Ξεκάθαρα, πώς ουρεί. Ωραία. Αυτό το βλέπετε στην ουρολογία, ας πούμε, ή... Πρώτα από το ιστορικό. Στο ασθενής ο οποίος λέει ότι ουρώ συχνά, ναι. Δεν ευχαριστιέμαι. Θεωρώ ότι δεν κοινώ την κύστη μου. Έτσι, δεν έχει αυτή την αίσθηση. Έχει, ας πούμε, διπλή ούρηση. Πολλές φορές, λέει, διακόπτει την ούρηση, παίρνει 2-3 αναπνοές και μετά θα ξαναξεκινήσει. Σε αυτό θα είναι σημασία. Mm-hmm. Από? Μεγάλο PVR, δυσανάλογο PVR. Δυσανάλογο PVR. Πώς το ορίζετε αυτό? Από ποιο όριο και πάνω είναι δυσανάλογο? Αναλόγως.
αυτή την αναλογία θα ήθελα. Δηλαδή, θα το βάζετε ένα απόλυτο νούμερο. Αυτή την αναλογία την δίνανε πάρα πολύ ωραία τα παλιά βιβλία ουρολογίας, για να δώσουμε και μια νότα ιστορίας για αυτό το πράγμα, που η κλινική αξιολόγηση περιλάμβανε το να δει κάποιος τις τρύπες της ζώνης του αρρώστου του. Και αν άλλαζε τρύπες συχνά τα τελευταία χρόνια, χωρίς να παίρνει ιδιαίτερα κιλά, αυτό για τους παλιούς ουρολόγους, έτσι αυτό... Μιλώ για νότα ιστορία στην ουρολογία, έτσι. Ήταν το χαρακτηριστικό της χρόνιας ατελούς επίσχεσης, όπως μάθαμε να τη λέμε μετά, και του δυσανάλογου υπολοιπωμένου όγκου ούρων που είπε ο συνάδελφος. Και όμως έχω παρακάτω έναν ορισμό του ICS, ο οποίος είναι πολύ κοντινός σε αυτό. Ναι. Έχουμε μειωμένη αισθητικότητα σε εγκληματικής. Μάλιστα. Άλλο. Ναι. Το ιστορικό μπορεί να σου αναφέρει ότι ποτέ δεν είχε πολύ δυνατή ούρηση. Και όταν ήταν μικρότερος, πριν δηλαδή τις ηλικίες που έχουμε τις υπερπλασίες. Okay. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Αυτός είναι ο πρωταρχικός ορισμός της ICS, της International Continence Society, έτσι. Ήταν καθαρά ουροδυναμικός. Και αφορούσε λοιπόν την ουροδυναμική φάση κένωσης, όπου ως υπολειτουργία του εξωστήρα ορίζεται μια σύσπαση μειωμένης δύναμης ή και διάρκειας που οδηγεί σε παρατεταμένη κένωση της κίστης ή και αδυναμία πλήρους κένωσης αυτής μέσα σε φυσιολογικά χρονικά πλαίσια. Σας λέει τίποτα αυτός ο ορισμός? Είναι ξεκάθαρος? Και μετά μας λένε τι ορίζεται ως φυσιολογικό. Φυσιολογική ούρηση, αυτή που επιτυγχάνεται με βουλητική συνεχόμενη σύσπαση του εξωστήρα, οδηγεί σε πλήρη κένωση της ουροδόχου κίστης μέσα σε φυσιολογικά χρονικά πλαίσια και σε απουσία απόφραξης. Φυσιολογική δεσυστολή ή συσταλτότητα είναι σύσπαση υψηλής πίεσης επί αυξημένης υποκιστικής αντίστασης, φυσιολογικής πίεσης επί φυσιολογικών αντιστάσεων και χαμηλής πίεσης επελαιωτωμένης αντίστασης. Η δε ουροδυναμικά ανεπαρκής κένωση της κίστης θα πρέπει να τεκμηριώνεται, λέει, πάντα σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο ελεύθερες ουρήσεις. Σας ξεδιαλύνει τον προηγούμενο ορισμό αυτό? Ωραία. Υποτίθεται ότι αυτά είναι γνωστά ουροδυναμικά, βέβαια, κριτήρια. Ποια είναι η υψηλή πίεση, ποια είναι η πίεση σύσπασης, τέλος πάντων, που μέσος άντρας χρειάζεται για να ξεκινήσει η ούρηση. Το νομόγραμμα της ICS το γνωρίζετε? Πάνω από 40. Σωστά. Λοιπόν, και εδώ τώρα πάμε στο τι ορίζεται ως παθολογικό υπολοιπόμενο μετά ούρηση και πάμε σε ιστορική αναδρομή. Εδώ είναι εντυπωσιακά, έχουμε από τον Ελμπαντάβη έναν ορισμό που είναι μεικτός κλινικός και ιστοπαθολογικός. PVR μεγαλύτερο, λέει, των 50 ml για διάγνωση διαταραχής συσταλτότητας σε διάχυτη διακοπή συνέχεια των μυϊκών κυττάρων και εκφύλιση των ευραξώνων. Πάμε σε πιο κλινικά. Εδώ λοιπόν από το BJU International, αρχές του αιώνα, PVR μεγαλύτερο, λέει, το 150 σε παρουσία υποκιστικού κολλήματος. Παραδοσιακά δε η ατελής επίσχεση, και αυτός είναι πιο αμερικάνικος ορισμός, αλλά πλέον αρχίζει να κυριαρχεί και στην Ευρώπη, χρόνια επίσχεση είναι ισοδυναμή με ένα PVR μεγαλύτερο 300 ml. Και για να έρθουμε σε αυτό εδώ που είπε και ο κύριος Μητρόπουλος, ICS τι λέει? Μια μη επώδυνη κίστη η οποία παραμένει ψηλαφυτή και αντιληπτή στην επίκρουση αφότου ή ασθενής ουρήσει. Okay, δεν ξέρω πόσο ξεκάθαρα είναι αυτά. Εσείς λοιπόν τι ορίζετε ως παθολογικό υπόλοιπο? Τι λαμβάνετε στην καθημερινή σας πράξη ως παθολογικό υπόλοιπο? Λαμβάνετε κάποιον απόλυτο αριθμό ή κάποια αναλογία σε σχέση με τον ουρούμενο όγκο? Ναι. Υπολοιπόμενο όγκο σε ελεύθερη ούρηση, χωρίς πίεση, δηλαδή όχι στην διαδικασία εξέτασης για υπέρηχο νεφρών και αυτά, όταν έρθει στο ιατρείο πρέπει να είναι πάνω από 100 κυβικά εκατοστά και να αποδεικνύει σε 2 με 3 τουλάχιστον. Okay. Ανεξάρτητα το πόσα ούρησε. Όχι. Η ανούρηση 50 κυβικά εκατοστά και αυτό... Σαφώς, 100 είναι πολλά, επομένως. Ναι, γι' αυτό όχι. Για να κάνω και οροφλό πριν, σαφώς. Τότε θα εκτιμήσω και την ποσότητα. Άλλοι που χρησιμοποιούμε τα 100 ml ως όριο για αυξημένο υπολοιπόμενο. Τα 150.
Τα 200. Συγγνώμη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο είναι η αίσθηση που έχεις όταν θα δεις την ουρομέτρηση και θα δεις το υπόλοιμα. Δηλαδή, προσωπικά κάθε φορά λέγαμε ότι το 10% επιτρέπεται να μείνει πίσω κτλ. Η αίσθηση δική μου ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θέμα με την συσταλλικότητα του εξωστήρα μη, περισσότερο γίνεται πιο έντονη τέλος πάντων όταν θα δω ότι τα ούρα που βγάζει ενδεχομένως να είναι και λιγότερα από αυτά που αφήνει πίσω, αναλογικά, δηλαδή ουρεί μικρούς όγκους, γιατί αυτά τα άτομα δεν μπορούν να ουρήσουν μεγάλους όγκους, λόγω και της χωρητικότητας, και θα βγάλει, ας πούμε, 120 και θα αφήσει πίσω 100, θα αφήσει 120, 150. Εκεί είναι η εικόνα περισσότερο που νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος λογικά πρέπει να έχει κάποια υποσυσταλτικότητα στην εξωστήρα. Mm-hmm. Αίσθηση. Okay. Άρα λοιπόν έχουμε και διαταραχή αισθητικότητας επομένως ή η αίσθηση δική σας. Όχι, αίσθηση δική μου, αλλά okay. Αυτό που το οποίο θα πω είναι ότι σε σύγκριση τουλάχιστον με τις αποφράξεις, με τις υπερπλασίες του προστάτη, mm-hmm. τα δύο βασικότερα στοιχεία τα οποία είναι όχι διαφοροδιαγνωστικά απολύτως, αλλά τέλος πάντων που τα κάνουν πιο ύποπτη την υποσυσταλτικότητα, είναι το straining και η αίσθηση του ασθενή ότι δεν έχει ολοκληρώσει την ούρησή του. Okay. Και σαν βάση την αισθητικότητα. Άρα λοιπόν βάζετε σαν διαφοροδιαγνωστικό το strain to void, κύριε, επιπλέον στοιχείο, έτσι. Ναι, είναι έντονο στοιχείο. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέμε ότι η κλινική εικόνα είναι μάλλον δυσδιάκριτη από άλλες διαταραχές, όπως το υποκυστικό κόλλημα, αφού περιγράψετε δυσχέρεια έναρξης, μείωση ροής, δεκεκομμένη ούρηση, κοιλιακή συμμετοχή και αυξημένο υπόλοιπο ή και χρόνια επίσχεση. Κάπου αναφέρθηκε ότι μπορεί να έχουν συχνουρία νυκτουρία, άρα θα μπορούσε να είναι συνύπαρξη με υπερλειτουργική, με σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης λόγω ούρησης σε χαμηλούς όγκους. Και από ό,τι φαίνεται συμφωνούν και οι άλλοι συνάδελφοι ότι υπάρχει συνύπαρξη με υπερλειτουργία του εξωστήρα κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα. Και θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάτι σε σύνδρομο υπολειτουργικής κύστης, όπως έχει οριστεί το σύνδρομο της υπερλειτουργικής κύστης. Έτσι, από την πρώτη σας εντύπωση με αυτά που συζητήσαμε, ποια είναι. Δηλαδή, αν θα θέλατε να βάλετε ένα σύνδρομο υπολειτουργικής κύστης, τι θα χρησιμοποιούσατε, ποιες παραμέτρους τελικά, ποια κλινικά συμπτώματα, συγγνώμη. Σαν κυρίαρχα συμπτώματα. Χωρίς να έχετε υποχρεωτικά προστάσεις στο ουροδυναμικό έλεγχο, ναι. Μειωμένη ροή ουρήσεις, αίσθημα τελούς κένους και πραγματικά πάνω από 120 με 150 υπόλοιπο. Mm-hmm. Και εδώ να ξαναμπεί η υπερδραστηριότητα λίγο του εξωστήρα που έχουμε και συμπτωματολογία συχνουρίας. Okay. Εδώ λοιπόν προς το παρόν έτσι περιγράφεται στις τέτοιες, σε think tanks κτλ. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια συμπτώματα τα οποία θέλουμε να τα ταιριάξουμε με ουροδυναμικά ευρήματα και να έχουμε από πίσω ένα αίτιο που είναι η διαταραχή συσταλτότητας του εξωστήρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας βγαίνει πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι υπάρχουν πλέον διάφορα group ανά Ήπειρο τα οποία ασχολούνται με το σύνδρομο της υπολειτουργικής κύστης και δίνουν διάφορους ορισμούς. Έτσι, ένας ορισμός είναι αυτός που ήδη αναφέρατε, μείωση ροής ούρων, δυσχέρεια έναρξης και κοιλιακή συμμετοχή με ή χωρίς αίσθημα τελούς κένους της κύστης και τελική σταγονοειδής ούρηση, συχνά συνοδευόμενα από συμπτώματα αποθήκευσης. Και εδώ ένας άλλος ορισμός από το ICS Working Group on Underactive Bladder. Η υπολειτουργική κύστη χαρακτηρίζεται, λένε και αυτή, από μείωση ροής των ούρων, δυσχέρεια έναρξη και κοιλιακή συμμετοχή στην ούρηση, με ή χωρίς αίσθημα της ατελούς κένωσης και μερικές φορές με συνοδά συμπτώματα αποθήκευσης. Πολύ κοντινοί ορισμοί. Έχουν βάλει και ένα κάρο υποσημειώσεις από κάτω. Η υπολειτουργική κύστη μπορεί να συνυπάρχει με ποικιλία παθοφυσιολογιών, αλλά με την παρούσα γνώση δεν υπάρχει κάποιο παθογνωμονικό σύμπτωμα. Τα συμπτώματα αποθήκευσης είναι ποικίλα και μπορεί να είναι ιδιαίτερα συχνά, περιλαμβανόμενων της νυκτουρίας, συχνουρίας, μειωμένου αισθήματος πλήρωσης και ακράτειας ούρων. Οι υποκείμενοι μηχανισμοί είναι ποικίλοι και συχνά σχετίζονται με σημαντικό υπόλοιπο μετάουρηση. Στις γυναίκες τα συμπτώματα ούρησης είναι λιγότερο πιθανό να σχετίζονται με ανατομικό υποκυστικό κόλλημα, οπότε η πολυλειτουργική κύστη και λειτουργικά αίτια υποκυστικού κολλήματος αποτελούν τις πιθανότερες διαγνώσεις. Ο ροδυναμικός έλεγχος είναι απαραίτητος για τη διαφοροδιάνωση μεταξύ υποκυστικού κολλήματος και υπολειτουργικού εξωστήρα. Οι ορισμοί
φυσιολογικής συστολής και σταλτότητας που σας είπα προηγουμένως παραμένουν όσοι είχαν και λένε ότι αν μετά από επανειλημμένες ουρολογιμετρίες δεν καταδεικνύεται υπολοιπόμενο, τότε αν στον ουροδυναμικό βρείτε αυξημένο υπολοιπόμενο, αυτό δεν πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, είναι ένα τεχνητό εύρημα το οποίο σχετίζεται με τις συνθήκες της εξέτασης. Παρόλα αυτά, υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες υπολειτουργικής κύστης, οι οποίες, αν τις βάλω σε συντομία, λένε ότι στον αντρικό πληθυσμό ένα 9-48% ανάλογα με τους ορισμούς που έβαλε η κάθε μελέτη μπορεί να διαγνώσουν υπολειτουργικό εξωστήρα. Στις δε γυναίκες είναι από 13-45%. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Τα ποσοστά φαίνεται όμως στις γυναίκες εδώ πέρα να αυξάνουν σε αυτές που είναι ιδρυματοποιημένες. Και μάλιστα τα ποσοστά σε κάποιες μελέτες φτάνουν μέχρι 80% των γυναικών σε οίκους ευγυρίας. Αναγνωρίζουν κάποια σημαντική αύξηση με την πρόοδο της ηλικίας και συχνή συνύπαρξη με ακράτεια προσπαθίας, υποκιστικό κόλλημα και υπελειτουργία του εξωστήρα. Αρκετά μπερδεμένα. Παρ' όλα αυτά και η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία αναγνωρίζει την υπολειτουργία του εξωστήρα ως ένα από τα αίτια των αντρικών LATS. Και πάμε στο περιστατικό μας. Εκτός αν έχετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι να ξεκινήσω. Πάμε στο περιστατικό. Λοιπόν, έχετε λοιπόν έναν άντρα, ο οποίος έχει ένα επεισόδιο επίσκεψης ούρων, όπως αναφέρει το ιστορικό. Είναι άντρας ηλικίας 61 χρονών, από τετραετίας τουλάχιστον αναφέρει ότι είχε συμπτώματα δυσχέρειας ούρησης, σταδιακής κένωσης της κύστης, αίσθημα τελούς κένωσης, επεισόδια ύπερς επιτεκτικότητας, απουσία όμως ακράτειας. Αναφέρει ένα επεισόδιο ουρολίμωξης, το οποίο διαγνώστηκε ως προστατήτητα πριν από ένα εξάμηνο, και στο ατομικό το αναμνηστικό αναφέρει ότι υπήρχε συστηματική καθυστέρηση των ουρήσεων, κυρίως κατά τη διάρκεια της εργασίας. Θα ρωτούσατε κάτι άλλο? Ναι. Θα το δείξω. Λοιπόν, ήταν ήδη σε αλφουζοσύνη από τριετίας. Είπε ότι αν ξεχνούσε κάποια δόση, είχε μια ήπια επιδείνωση της ούρησης την επόμενη ημέρα. Προθύστερη λήψη της αμφουζοσύνης χωρίς καλύτερη αποτελεσματικότητα. Σεξουαλική δυσλειτουργία από τετραετίας, αρτηριακή υπέρταση από πενταετίας με λήψη δύο αντιπερτασικών, παθολογική καμπύλη ανοχής γλυκόζης, αλλά φυσιολογικές τιμές σαχάρου ρυθμιζόμενες με διατροφή. Δεν μπαίνει χάπια για το ζάχαρο. Κάτι άλλο που θα θέλετε να ρωτήσετε? IPSS θα δίνατε? Φαντάζομαι ναι. Αυτό είναι το IPSS του κυρίου. Βλέπετε ότι έχει σκοράρει σε όλα τα συμπτώματα κένωσης. Τεσάρι, τριάρι, δύο πεντάρια και μία νυκτουρία επί δύο. Και βάζει μια ποιότητα ζωής στο 4/6. Συνολικό σκορ 19. Παρά το ότι ανέφερε ήπια επιτακτικότητα που την εκμεύσαμε εμείς, δεν θεωρείται ότι είναι δύσκολο να βάλει την ούρηση. Λοιπόν, και αυτή εδώ είναι η ουρορομετρία του υπό αλφουζοσύνη. Αυτή είναι η ροή του, μέγιστη ροή 8,5 με ένα average flow 5,5, ούρηση 144 ml με ένα υπόλοιπο 193 περίπου ml. Πώς τη χαρακτηρίζετε αυτή την καμπύλη? Αποφρακτική άκουσα κάπου. Σωστά? Ναι. Άλλοι θεωρούν αποφρακτική? Ναι. Το νεύμα σημαίνει ναι. Χαμηλή παρατεταμένη. Okay. Το flow time είναι 26 δευτερόλεπτα για τα 144 ml. Τι άλλο θα κάνατε? Πώς θα προχωρήσετε σε αυτό τον ασθενή διαγνωστικά? Ποια είναι η ρουτίνα σας? Ναι. Υπέρηχο. Τι υπέρηχο? Υπέρηχο νεφρών, πίστης, προμεταούρηση. Λοιπόν, να και ο υπέρηχος της κύστης προ και μεταούρηση, λίγο πολύ αυτά που είπαμε πριν δηλαδή. Body volume 144 ml, υπόλοιπο 193 ml, σύνολο 337 ml, με ένα bladder voiding efficiency μόλις 43%. Το 57% έχει μείνει μέσα. Είναι αρκετά υψηλό το υπόλοιπο, αναλογικά και πλευράς απόλυτων αριθμών είναι. Το επόμενο βήμα σας, διαγνωστικά, πώς προχωράτε στην καθημερινή σας πράξη? Δεν έχει διάταση, είναι καλή. Μια μέτρηση ουρίας κρεατινίνης.
φυσιολογικά. Μία ουρυθροκιστιοσκόπηση. Γιατί? Να δούμε μήπως υπάρχει κάποιο κόλλημα εντός της ουρύθρας. Να δούμε το προστάτη. Mm-hmm. Και φυσικά και το εσωτερικό της ουροδόχοκίστης. Αυτό γιατί σας απασχολεί? Αν υπάρχει δοκίδωση, σε τι βαθμό. Μάλιστα. Πόσοι άλλοι θα κάνατε ουρυθροκιστιοσκόπηση σε αυτή τη φάση? Τι θα κάνατε? Μπορούμε εκτός... να μετρήσουμε το πάθος του πιστίου τυχώματος. Του? Του πιστίου τυχώματος. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε, φαντάζομαι. Σε τι όγκο θα το μετρούσατε αυτό? Έχει στανταριστεί? Όχι. Οπότε... Γιατί σε μεγάλους όγκους το χάνουμε και σε μικρούς δεν είναι. Σε αυτό το υπόλοιπο των 193 ml θα το μετρούσατε? Κάπου 200 ml δεν είναι οι περισσότεροι που το μετράνε? Ναι, okay. 150 με 200. Ωραία. Δεν το κάναμε αυτό. Τι θα θέλατε να βρείτε εκεί? Εκεί σίγουρα αυτό πάει μαζί με το κύδος. Μάλιστα. Αν είναι αυξημένο επομένως... Με μια κύστη προσπαθίας με υποκυστικό κόλλημα. Θα σας πήγαινε με μια κύστη προσπαθίας με υποκυστικό κόλλημα. Οκ. Okay. Τι άλλο θα κάνατε? Θα μετρήσουμε το προστάτη. Θα μετρούσατε το προστάτη. Να τους ο προστάτης, το μετρήμα. Πώς τον βλέπετε από αυτό το υπερηχογράφημα του διακοιλιακό? Τι εικόνα σας δίνει? Βλέπετε τις διαστάσεις επάνω, είναι 50 κυβικά τέλος πάντων βγαίνει. Και βλέπετε ότι έχει μέσο λοβό. Okay. Προς τα πού πηγαίνει η διάγνωσή σας? Είναι καλός ο μέσος λοβός αυτός? Ξέρετε τα όρια του... διάκριση υπερηχογραφικής του μέσου λοβού. Να τα πω εδώ, μια που να ευλογήσουμε και τα γένια μας, είναι το βιβλίο των SOPs από το ΙΜΟΠ, λοιπόν. Προτείνεται να μετράτε σε όγκους ούρων 200 με 300 ml. Ταξινομείτε σε τρεις βαθμούς. Grade 1 κάτω από 5 χιλιοστά. Grade 2 5 με 10 χιλιοστά. Grade 3 πάνω από 10 χιλιοστά. Αυτό πώς τον είδατε, στα πόσα είναι? Στο 3. Μάλλον προς τα δω. Οι άντρες με grade 3, λοιπόν, intravesical prostatic protrusion, έχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό απόφραξη αεροδυναμικές μελέτες, μικρότερη πιθανότητα ούρησης μετά την αφαίρεση του καθετήρα σε οξύ επίσχεση και έως επταπλάσιο κίνδυνο εξέλιξης σκαλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Κάτι άλλο που δεν έχουμε κάνει σε αυτόν τον ασθενή που θα θέλατε να κάνετε? PSA. PSA ήταν ένα... θα το πούμε λίγο παρακάτω, ναι. Άλλο, πρωτού προχωρήσουμε σε αντιμετώπιση. Κάτι διαγνωστικό σας ενδιαφέρει, κάτι το ιστορικό του, οτιδήποτε άλλο? Αν έχει αποτιτανώσεις, τι αλλάζει? Οι αποτιτανώσεις που θα είναι, στον προστάτη? Έχει στην εικόνα, δεν έχει αποτιτανώσεις. Ναι, πιθανώς εδώ πέρα, ναι. Αν και δεν βλέπω κάτι, κάποια συγκλονιστική σκιά από κάτω. Αν ψηλοφιλικά βλέπουμε κάποια ύπλε ταλαιπωρία του παρεγγείματος, η δαχτυλική διάχυτη, είναι και αυτός ένας λόγος. Δηλαδή, ενώ επιτρέπει ο μέσος λόγος και το χωροτακτικό στην απόφραξη, το παρέχημα ποιού, του προστάτη, της κύστης? Ενιολογικά, να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά της ενδοκιστικής προβολής από το μέσο λοβό, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, γιατί είναι, νομίζω πως είναι διαφορετικές ιστορίες. Πώς θα το ξεκαθαρίσουμε? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, θα ήταν αν είχε μέσο λοβό, γιατί αυτός δεν έχει μέσο λοβό, έχει ενδοκιστική προβολή. Ναι. Αλλού είναι ο παπά Ευαγγέλιο. Αν λοιπόν είχε μέσο λοβό, στη διπλανή την δεξιά από εδώ πέρα την εικόνα, θα φαινόταν ο μέσος λοβός. Εκεί θα αναδεικνυόταν. Okay. Για να θυμηθούμε και τις παλιές ιστορίες του Μάντι για το πώς μπορεί να σηκώνεται το έδαφος της κύστης.
οι παλιές πάλι ιστορίες. Θα με κάνετε να λέω ιστορίες της ουρολογίας. Γιατί κακό δεν είναι. Καθόλου κακό. Αν, γιατί για παράδειγμα προηγουμένως που μιλήσατε για την επίκρουση, τον ορισμό που έχει χρησιμοποιηθεί τώρα τελευταία, τουλάχιστον στη δικιά μου τη γενιά ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να κάνουμε επίκρουση στην κίστη και η γεμάτη κίστη είχε το χαρακτηριστικό ότι είχε το κύλον προς τα κάτω. Ενώ μια ασκητική συλλογή, ένας ενδοκυλιακός όγκος, στην επίκρουση είχε το κύλον προς τα άνω. Βέβαια, αυτή τη στιγμή με τους υπερήχους στη διάθεσή μας όλα αυτά τα πράγματα φαντάζονται γελία και ως και διασκεδαστικά. Ερχόμενοι όμως τώρα στο συγκεκριμένο πράγμα, τα δεδομένα λοιπόν τα οποία μαθαίναμε στις παλιές κιστογραφίες που γινόντουσαν στα πλαίσια της ενδοφλέβειας πυλογραφίας, είχε τη χαρακτηριστική εικόνα ο προστάτης της ενδοκιστικής προβολής, που μετά ήρθε ο Μάντι και τεκμηρίωσε το πώς σηκώνεται όλο το τρίγωνο της κίστης και που το είχαμε μάθει το πώς μπορεί να βρίσκουμε προστατικό ιστό είτε στη διουρηθρική προς τα εντός από του σφινκτήρα από κάτω είτε στη διακιστική προς τα αδενοματεκτομή το πού μπορεί να πήγαινε το αδένωμα. Εκείνο λοιπόν που φαινόταν στις κιστογραφίες και κάναμε την πλάκα ήταν είτε ημισέλινο, είτε τη γροθιά του Κουκουέ, είτε τον ήλιο του Πασόκ, που κάποια δεδομένη στιγμή τα λέγαμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι όπως φαινόταν να προβάλλει ο προστάτης μέσα στην κίστη. Αλλά εγώ ξεκίνησα την παρέμβαση, μη συγχαίουμε το μέσο λοβό με την ενδοκιστική προβολή. Είναι άλλα πράγματα με διαφορετική ουσιαστικά νευροφυσιολογική συμπεριφορά στην συγκεκριμένη ιστορία. Mm-hmm. Ωραία, ναι. Αν ο προστάτης έχει ένα 850 χιλικά, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στον αλφα αποκλειστικό ένα αστολέα. Ναι, εδώ λοιπόν τώρα, εφόσον δεν έχουμε κάτι άλλο... Άλλο ένα πράγμα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί να μην μένουν εντυπώσεις στην ιστορία των ασβεστώσεων και της ενδοπροστατικής λιθίασης σε σχέση με την συμπεριφορά του προστάτη όσον αφορά την διατασιμότητά του, το αν είναι σκληρός, το αν είναι κάνει, δείχνει. Μη σας τρώω όμως το ρόλο. Α, όχι, το δεν είναι. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι το 80% των υπερηχογραφημάτων θα δείξουν ενδοπροστατικές εναποθέσεις αλάτων ασβεστίου που δεν έχουν καμία, μα καμία σχέση με τη συμπεριφορά του προστάτη σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, να το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Και ούτε είναι ενδεικτικό το ότι θα πάθει φλεγμονές ή ότι θα... και πολύ περισσότερο ότι θα χρειάζεται θεραπεία που κάποιοι έτσι επιτίδη θα την κάνουν με διάφορα πράγματα δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Υπάρχει εκεί το γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία διαφορετική, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τελεία. Ωραία. Εφόσον λοιπόν τα ξεκαθαρίσαμε αυτά, προχωράμε στο τι θα προτείνατε στον ασθενή με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχετε. Σας λέω ότι το PSA, επειδή το ρωτήσατε, είναι φυσιολογικό. Όλα τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, είναι εντάξει από τις εξετάσεις που θα κάνατε. Και έρχεστε στο τι θα προτείνατε στον ασθενή και εδώ είναι οι επιλογές. Θα αλλάζετε τον α αποκλειστή που παίρνει, θα δίνατε ένα στολέα 5α αναγωγά συμπληρωματικά στον α αποκλειστή. Θα δίνετε α αποκλειστή και αντιμουσκαρινικό. Θα δίνετε έναν αστολέα φωσφοδιαστεράση τύπου 5. Θα του προτείνετε διαλείποντες αυτοκαθετηριασμούς. Θα του προτείνετε κυστεοσκόπηση. Θα του προτείνετε αεροδυναμικό έλεγχο σε περαιτέρω διαγνωστικό, κυστεοσκόπηση και αεροδυναμικό προτού αποφασίσετε για τη θεραπεία. Θα προτείνετε κάποιοι από εσάς νευρολογική εκτίμηση και νευροφυσιολογικό έλεγχο των ιερών νεύρων. Θα πηγαίνατε κατευθείαν να προτείνετε χωρίς περαιτέρω έλεγχο ή αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής σε χειρουργική αντιμετώπιση όπως προστατεκτομή ή νευροδιέγερση ιερών νεύρων. Ναι. Άρα λοιπόν θα πηγαίνετε σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο, δεν θα πηγαίνετε σε κάποια αλλαγή θεραπείας. Υποτίθεται ότι έχει περάσει ένα επεισόδιο επίσκεψης βέβαια αυτός τώρα, έτσι, ναι. Πάμε παρακάτω. Άλλοι που θα προτείνατε κατευθείαν νευροδυναμικό έλεγχο, ναι. Χειρουργείο. Θα προτείνατε κατευθείαν χειρουργείο, λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Τι χειρουργείο? Διουρηθρική προστατεκτομή. Πόσοι από εσάς θα προτείνατε κατευθείαν, λοιπόν, διουρηθρική προστατεκτομή σε αυτόν τον ασθενή χωρίς περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο?
Okay. Πόσοι θα προτείνατε αλλαγή θεραπείας χωρίς διαγνωστικό έλεγχο? Και πώς θα θέλετε επιπλέον διαγνωστικό έλεγχο? Okay. Λοιπόν, τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Αλλάξαμε και την αγωγή, βάλαμε συνδυασμό λοιπόν αλφα αποκλειστή και αναστολέα 5 αλφα αναγωγάσεις. Τρεις μήνες αργότερα έρχεται χωρίς σημαντική μεταβολή στην ουρολογία και τα συμπτώματα ούρησης. Το PSA του που το ρωτούσατε προηγουμένως είναι 1,74 νανογράμμα ανά ml και κάποιος του έχει κάνει και κυσταιοσκόπηση, όπου αναφέρεται λοιπόν απουσία στενώματος, υπερτροφική προστατική λοβή συν μέσος λοβός και μικρά εκολπώματα και υπεδοκίδωση από το κυστικό τείχωμα. Λοιπόν, τι ενδείξεις κυσταιοσκόπησης υπάρχουν? Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, η κυσταιοσκόπηση δεν περιλαμβανόταν στη διερεύνηση ανδρών με συμπτώματα από το κατώτερο οπηδικό. Σύμφωνα όμως με την ICS, εδώ αναγνωρίζει κάποια ελαφρυντικά για να κάνουμε κυσταιοσκόπηση για τον αποκλεισμό άλλης παθολογίας, λέει, πριν από τη χειρουργική αντιμετώπιση προκειμένου να καθορίσει το σχήμα και το μέγεθος του προστάτη, για την αξιολόγηση κυσταιορυθρικής αναστόμωσης σε περίπτωση που πράγμα για χειρουργείο ανδρικής ακράτειας, για τεχνητό σφινκτήρα και για την αξιολόγηση ουρθρικών στενωμάτων. Και κάναμε και ουροδυναμικό έλεγχο, επειδή αυτό, γι' αυτό στάλθηκε ο ασθενής. Και αυτή εδώ είναι και στο μονομετρία πλήρωσης. Μπορείτε να την διαβάσετε έτσι από αυτά που βλέπετε. Πώς βλέπετε τη φάση πλήρωσης της κύστης? Βλέπετε κάτι παθολογικό? Συγγνώμη. Εδώ είναι ο εξωστήρας, εδώ είναι η P-vesicle, η P-abdominal. Βλέπετε κάτι το ιδιαίτερο? Όχι. Διακρίνεται καθόλου επεισόδια υπερλειτουργίας? Όχι ιδιαίτερα. Οκ. Okay. Και χωρητικότητα? Έχει φτάσει το μισό λίτρο εδώ. Κύριε Αποστολή, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Και εδώ είναι, συγγνώμη, εδώ είναι η φυσιολογική επιθυμία για ούρη στα 410 ml. Είναι φυσιολογική? Όχι. Όχι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Φυσικά. Πώς τον κάνετε τον ουροδυναμικό? Πώς τον κάνουμε? Τι εννοείτε? Δηλαδή είχατε αδειάσει την κύστη, ναι, προηγουμένως και ξεκινήσατε από την αρχή, ή κάνατε τον ουροδυναμικό με την συνηθισμένη κατά τον άρρωστο και πληρότητα της κύστης του? Όχι, πρώτα αδειάζουμε την... δύο φορές. Πρώτα αδειάζουμε την κύστη, πάντα αδειάζουμε την κύστη και μετά ξεκινάμε τον ουροδυναμικό. Και τώρα το πόσο γρήγορα πληρούνται... Ο πιο αξιόπιστος ουροδυναμικός με αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι, νομίζω, πιο αξιόπιστος. Ναι, με γεμάτη κύστη δεν ξεκινάμε ουροδυναμικό. Εσείς ξεκινάτε με γεμάτη κύστη? Εγώ θα έκανα δύο φορές ουροδυναμικό έλεγχο. Τη μία με την κλασική ιστορία της εικόνας του αρρώστου όπως είναι και την άλλη αδειάζοντας την κύστη. Διότι αυτό το πράγμα θα μου έδινε τη δυνατότητα να δω και να ξεχωρίσω εάν έχει κάποια ιστορία υπερλειτουργικότητας ο εξωστήρας, έτσι όπως ορίσατε προηγουμένως στην αρχή του ορισμού σας. Και δεν θα μου έδινε τις ψεύτικες εικόνες ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει μια υπερδραστήρια κύστη, έτσι στα καλά καθούμενα μετά από 150 κυβικά που θα το έβαζα μέσα, έχοντας άλλα 300 προηγουμένως. Ενώ από την άλλη μεριά να μου έδινε την ψεύτικη εικόνα ότι την οποιαδήποτε δραστηριότητα η κύστη του την αποκτούσε στα 600 κυβικά εκατοστά. Νομίζω πως αυτό είναι μια συνηθισμένη ιστορία που δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να βγαίνουν αρκετά περίεργα συμπεράσματα όσον αφορά την πραγματική ουροδυναμική κατάσταση της περιοχής. Δηλαδή, αν ο ασθενής έχει μέσα 600 ml και βάζοντας εκείνη την ώρα, ας πούμε, κάνει υπερδραστηριότητα στα επίπεδα ούρησης... Μπορεί να έχει την πρώτη αίσθηση για ούρησης στα 700. Ωραία. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Είναι η πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή. Ο ουροδυναμικός αποτυπώνει πάντα εκείνη τη στιγμή την ώρα που γίνεται στο ιατρείο. Αν συμβαδίζει με τα συμπτώματα, είμαστε ευτυχείς. Αν αναπαράγει τα συμπτώματα του ασθενή ή της ασθενούς. Αλλά τα guidelines είναι πάντα με άδεια κύστη, ότι πρέπει να αδειάζουμε την τέτοια. Γιατί έτσι κι αλλιώς πάλι θα τον φτάσω στη χωρητικότητα που μπορεί. Δηλαδή, αν έχει διαταραχή αισθητικότητας, δεν θα την αλλάξει προφανώς η ροή των 20-30 ml ανά μινούτ που θα κάνω. Όχι, αλλά θα την αλλάξει
η διαφορετική χωρητικότητα η οποία θα υπάρχει. Τέλος πάντων, μην... Ναι, από την άλλη, όλοι μας οι ορισμοί όμως βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο τύπο ουροδυναμικού που γίνεται ξεκινώντας με άδεια κίστη και μηδενισμό πιέσεων πάντα. Στην... Έτσι δεν είναι. Μηδενικές πιέσεις θα έχει και όταν είναι οι συνηθισμένες του ιστορίες εκεί πέρα. Τέλος πάντων, μην μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι γιατί θα. Okay. Λοιπόν, και αυτή εδώ είναι η μελέτη πίεσης ροής του ασθενή. Πώς τη βλέπετε? Κάποιος σχόλιο, διάβασμα. Λοιπόν, εδώ είναι, διακόπτεται η ροή. Εδώ βλέπετε έγινε διακοπή της ροής. Έγινε μία προσπάθεια ούρησης, λογικά ανεπιτυχής, με αύξηση, με strain, όπως είπατε, με αύξηση των αντικοιλιακών πιέσεων. Πήρε λίγο ακόμα, γιατί δεν μπορούσε να ουρήσει και μετά δήλωσε ότι μπορεί να ουρήσει. Και εδώ ξεκινάει, λοιπόν, τέλος πάντων, η ούρηση. Εδώ κάτω είναι η ούρηση και εδώ είναι ο εξωστήρας του. Κοιλιά και συνολική ενδοκιστική πίεση. Σχόλια. Καλές πιέσεις εξωστηριακές. Ορίσατε ως όριο το 40 σε έναν άντρα, σαν μέση πίεση τέλος πάντων. Εδώ τι πιέσεις βλέπετε, αν το βλέπετε. Είναι κάτω από 30, είναι γύρω κοντά στο 30 η πίεση που αναπτύσσει, έτσι. Και εδώ είναι η ροή του, δεν είναι πολύ καλή η ροή. Άρα έχετε μια ούρηση χαμηλής ροής, χαμηλών πιέσεων, έτσι. Λοιπόν, και εδώ τι βλέπετε άλλο, τι έχει αλλάξει. Τις. Και πώς άλλαξε. Πιθανώς σηκώθηκε όρθιος για να ορίσει, γι' αυτό ανέβηκαν τόσο πολύ απότομα όλα τα επίπεδα των ενδοκοιλιακών πιέσεων, έτσι. Λοιπόν, πώς θα προχωρούσατε σε αυτόν τον ασθενή, θα χειρουργούσατε μετά από αυτόν τον ουροδυναμικό και μετά από όλη αυτή τη διερεύνηση που κάνατε. Έγινε και ιστεοσκόπηση, έχετε τον υπέρηχο, μιλάει για υπερπλασία προστάτη, μιλάει για ενδοκιστική προβολή, έχετε την ιστεοσκόπηση και έχετε και τον ουροδυναμικό. Έχετε ένα επεισόδιο επίσχυσης, έχετε όλη τη συμπτωματολογία του. Τι προτείνετε, του δώσατε, κάνατε και αλλαγή, μία αλλαγή αγωγής από α αποκλειστή σε α αποκλειστή συν αναστολές 5α αναγωγάσεις. Με το χέρι στην καρδιά, πώς θα χειρουργήσετε? Τι θα κάνετε μετά, θα αλλάξετε αγωγή? Πώς θα αλλάξετε αγωγή, θα δοκιμάσετε κάποια άλλη αγωγή? Τι θα προτείνετε από εδώ και πέρα? Πώς, διαλείποντες. Πώς θα προτείνετε διαλείποντες καθετηριασμούς? Okay. Πόσοι θα κάνετε τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής σε κάποια άλλη αγωγή? Κανείς. Πόσοι θα προχωρήσετε σε χειρουργική θεραπεία? Έτσι, μπράβο. Άμεσα. Νευρολογικό έλεγχο, δηλαδή, δεν κάνετε? Είσαι τόσο σίγουρος ότι... Εγώ ρωτάω. Τι θα κάνανε? Θα κάνατε, κάποιος θα έκανε και νευρολογική εκτίμηση του ασθενή αυτού? Κανένα χέρι, κύριε καθηγητά. Κανένα χέρι δεν σηκώθηκε, κανείς δεν θα έκανε νευρολογική εκτίμηση. Λοιπόν, να λοιπόν η διουρηθρική προστατεκτομή του ασθενή. Τον βλέπετε στον ένα μήνα, τον βλέπετε στους τρεις μήνες, τον βλέπετε στους έξι μήνες και τι λέει, απουσία συμπτωματικής βελτίωσης, συνεχίζει να ουρεί με αύξηση των ενδοκοιλιακών πιέσεων, συνεχίζει να έχει αίσθημα τελούς και ένωση και συχνά διπλή ούρηση. Μάλιστα, αναφέρει και πιθανή αύξηση των επεισοδίων της επιτακτικότητας, αν και χωρίς ακράτεια. Και βλέπετε εδώ πέρα τρία χαμογελάκια προς τα κάτω πλέον. Τι κάνετε από εδώ και πέρα? And the money back. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι ουρήσεις του τέλος πάντων. Έρχεται... Πάλι στα ιατρία, τέλος πάντων, να δει τι γίνεται. Κάνει μια ούρηση αυτή εδώ, 155 με υπόλοιπο 263. Μια δεύτερη ούρηση μετά από λίγη ώρα με υπόλοιπο κοντά 200. Και μια τρίτη ούρηση, λίγο καλύτερα, εδώ μας λέει max flow 14,4. Το θεωρείτε σωστό με αυτή την ούρηση το Qmax 14,4? Να αξιολογείτε. Στην ουρομετρία τι αξιολογείται, ναι? Είναι στιγμία. Πόσο πρέπει να κρατήσει τέλος πάντων το πικ αυτό για να το θεωρήσετε αξιοπιστό?
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα πρέπει να έχει κάποιο πικ. Εδώ δεν έχουμε, άρα βλέπετε ότι αυτά δεν είναι πραγματικό. Πρέπει να το διορθώσετε λίγο πολύ στα αυτά εδώ που κατεβαίνει, τέλος πάντων, όταν πάβει να βάζει την κοιλιά του για να κατουρίσει. Εντάξει, τι άλλο θα κάνατε από εδώ και πέρα? Θα ζητήσετε κάτι άλλο? Θεωρείτε ότι κάτι έμεινε, ας πούμε, υπολειμματικός όγκος προστάτη, ας πούμε? Μπορεί, θέλει μια ορυθροκιστεοσκόπηση. Θέλει μια καινούργια ορυθροκιστεοσκόπηση. Δεν μπορείτε με άλλο τρόπο να το δείτε αυτό? Να λοιπόν, τον στείλατε ξανά για ουροδυναμικό, να δούμε τι έγινε. Άλλαξε τίποτα στον ουροδυναμικό αυτό σε σχέση με τον προηγούμενο? Αυτή είναι η φάση πλήρωσης. Βλέπετε τίποτα διαφορετικό πλέον στη φάση πλήρωσης? Έχει μια αλλαγή στη χωρητικότητα πιθανώς. Εδώ βλέπετε κάτι άλλο, έχει καθόλου κύματα υπερλειτουργίας, μήπως? Κάτι πάει να κάνει εδώ στο τέλος, έτσι, μάλλον πιο εμφανή. Εδώ η φάση κένωσης της κύστης έχει αλλάξει? Κάτι πάει να κάνει. Ουσιαστικά έχει συμμετοχή της κοιλιάς, γιατί αν αφήσετε την κοιλιά απ' έξω, η πραγματική πίεση είναι εδώ κάτω, που, εκεί ακριβώς που πέφτει, τέλος πάντων, η συμμετοχή της κοιλιάς. Άρα είναι πάλι στα ίδια επίπεδα και βλέπετε ότι η ούρησή του γίνεται αδιακεκομένα. Μια μείωση λοιπόν και στη ομαδρομετρική χωρητικότητα τώρα στα 344 ml. Μια αυξημένη λίγο έπηξη στο τέλος. Μια φασική και τελική υπερλειτουργία χωρίς ακράτεια. Και πάλι τα ίδια χαμηλές εξωστηριακές πιέσεις κτλ. Κτλ. Σημαντικό υπόλοιπο μετά ούρησα να παράγουμε το ίδιο bladder voiding efficiency 44%. Τώρα, τι προτείνετε πλέον στον ασθενή από εδώ και πέρα? Τι μπορείτε να κάνετε? Τι διάγνωση έχετε καταρχήν? Έχετε διάγνωση απόφραξης ακόμα ή όχι? Θεωρήσατε ότι είναι ένας αποφρακτικός ασθενής, έτσι δεν είναι, και τον χειρουργήσατε, σωστά? Το 70% νομίζω σήκωσε χέρια ότι θα το χειρουργούσε. Για να άρει το κόλλημα, ο προστάτης, έτσι. Και ας είχατε έναν ουροδυναμικό, ο οποίος σας έλεγε ότι είναι χαμηλών πιέσεων η κύστη του, η ούρησή του. Αν είχε λειτουργικό, αν αυτό εκφραζόταν και λειτουργικά το κόλλημα, πώς έπρεπε να το δείτε στον ουροδυναμικό? Υψηλές πιέσεις έπρεπε να είχατε, σε καθαρή νόμη φυσικής. Έχετε μειωμένη ροή σε αυξημένη αντίσταση έναντι υποκυστικού κολλήματος. Άρα έπρεπε να είχατε υψηλές εξωστηριακές πιέσεις για να διαγνώσετε ουροδυναμικό υποκυστικό κόλλημα. Άρα τι θεωρήσατε ουσιαστικά ότι? Τι έκανε αυτό το υποκυστικό κόλλημα? Ποιο είναι το σενάριο με βάση το οποίο χειρουργήσατε? Στην αρχή λίγο το αναφέρατε. Θεωρείτε ότι η παράταση του υποκυστικού κολλήματος μπορεί να οδηγήσει σε υπολειτουργή κύστη? Αυτό δεν είναι ουσιαστικά. Γι' αυτό χειρουργήσατε. Αλλιώς, τι δικαιολογεί το χειρουργείο? Το ότι βρήκατε έναν προστάτη αυξημένου μεγέθους? Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τι λένε οι σοφοί πάνω σε αυτά τα θέματα. Ποιοι είναι η αιτιολογία παράγοντες κινδύνου υπολειτουργικής κύστης? Στην ευρωγενή δυσλειτουργία του κατώτερου οπίδικου, όλες σχεδόν οι παθήσεις, λοιπόν, που οι γνωστές και μη εξαιρετές μπορεί να κάνουν υπολειτουργική κύστη. Στα μη νευρογενή αίτια περιλαμβάνεται πιθανώς η πρόοδος της ηλικίας, με ερωτηματικό, στις γυναίκες λέει εμμηνόπαυση, και παίζει λοιπόν και το παραμελημένο υποκυστικό κόλλημα. Από εκεί και πέρα φάρμακα, αντιμουσκαρινικά, αναισθητικά, νευροληπτικά, ανταγωνιστές διάβλων καλίου, μπορεί επίσης να παίξουν ρόλο στην συστολτότητα του εξωστήρα. Η δυσκυλιότητα μπορεί επίσης, αυτό δεν ρωτήθηκε στον ασθενή, και η μειωμένη κινητικότητα. Λοιπόν, πώς επηρεάζει η παρατεταμένη, ας πούμε, απόφραξη την λειτουργία του εξωστήρα κατά την γέννηση στους άνδρες σύμφωνα με κάποιες θεωρίες? Είναι η πιθανότητα ότι επηρεάζει μέσω δομικών και νευροφυσιολογικών μεταβολών στην αιπία του παρατεταμένου υποκυστικού κολλήματος, αλλά μπορεί ωστόσο να υπάρχει υπολειτουργική κύστη ως ανεξάρτητη νόσος
κυρίως ασυμπτωματικούς άνδρες με χρόνια επίσχεση. Και από αυτούς που βλέπετε λοιπόν στο ιατρείο σας, ένα περίπου 20% μπορεί, με τον αντρό με χαμηλή ροή μπορεί να έχουν τελικά υπολειτουργική κύστη. Πώς? Μικρό. Δεν ξέρω, το δικινδυνεύετε, το 20%. Λοιπόν, συχνό έβριμα αυξημένων υπολοιπόμενων, λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της ηλικίας και υπολειτουργικής κύστης. Συχνό έβριμα αυξημένου υπολοιπόμενων σε ασυμπτωματικά ηλικιωμένα άτομα. Διαταραχές σκένωσης είναι συχνές και στα δύο φύλλα, όπως περιγράψαμε επιδημιολογικά και στην αρχή. Αυτά λίγο πολύ είναι τα ίδια. Έχουμε κάποια αντικρωόμενα αεροδυναμικά ευρήματα σε σχέση με την ηλικία, κυρίως λόγω αλήψης στοιχείων από μη συμπτωματικούς ασθενείς. Και ποιες είναι οι αισθητολογικές και μοριακές αλλαγές που μπορεί να συμβούν με την ηλικία? Συσσόρευση κολαγόνου και συνδετικού ιστού στον εξωστήρα, μείωση της σχετικής πυκνότητας των λίων μυϊκών ινών και αυτό οδηγεί σε μείωση ικανότητας μετάδοσης της συσπαστικής δύναμης. Λοιπόν, ωστόσο σε μοριακό επίπεδο δεν έχει παρατηρηθεί μείωση της συσταλτότητας παρά μόνο σε συνύπαρξη υπερλειτουργικού εξωστήρα ή απόφραξης. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο με την ηλικία. Υπάρχουν μεταβολές αισθητικότητας, αυτό το οποίο αναφέρθηκε λοιπόν στην αρχή. Υπάρχουν λοιπόν μεταβολές αισθητικότητας όσον αφορά την επεξεργασία των ερεθισμάτων σε κεντρικό επίπεδο. Σε ασυμπτωματικά άτομα λοιπόν της τρίτης ηλικίας υπάρχει μείωση ανταπόκρισης κέντρων τα οποία ρυθμίζουν τον έλεγχο της ούρησης στον εγκέφαλο όσον αφορά στην πλήρωση της κύστης. Αλλά εκτός από την κύστη υπάρχει και μία ουρήθρα. Η οποία παίζει ρόλο. Είναι ουρυθροκιστική μονάδα τέλος πάντων, γι' αυτό το λέγεται για κάποιο λόγο. Δεν λειτουργεί ανεξάρτητα η κύστη της ουρήθρας. Η ουρήθρα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, αλλά αρχίζει να μελετά το ρόλο της. Ξέρουμε ότι αν απευαισθητοποιήσουμε την ουρήθρα, μπορούμε να μειώσουμε τις συσπάσεις της κύστης, τουλάχιστον σε πειραματόζωα. Βλέπετε εδώ ότι η έγχυση λιδοκαΐνης σε αυτά τα ζωάκια τέλος πάντων, από εδώ, από τις τρεις συσπάσεις της κύστης την έριξε σε μία. Μπορείτε να το ρίξετε και σε επίσκεψη στο ζωάκι, άμα του ρίξετε αρκετή λιδοκαΐνη στην ουρήθρα του, έτσι. Αλλά πέραν τούτου υπάρχουν και ουρυθροκιστικά αντανακλαστικά. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό το αντανακλαστικό της ενίσχυσης της ούρησης. Πώς ξέρετε πότε θα σταματήσετε να ουρείτε? Πότε πρέπει να σταματήσετε να κατουράτε? Αρχίζετε να ουρείτε. Πώς ξέρετε πώς θα σταματήσετε να ουρείτε? Σταματάει να υπάρχει ροή, πέφτει η ροή πιέσης μέσα στην ουρήθρα. Και πέφτει η ροή πιέσης μέσα στην ουρήθρα. Έχει πίεση η ουρήθρα την ώρα που ουρείται? Όχι, στη φάση της ούρησης, ναι. Έχουμε την έξοδο των ούρων. Αυτό εδώ πέρα προκαλεί μία αίσθηση στην ουρήθρα ότι υπάρχει έξοδος. Άρα μία αίσθηση. Κίνηση, ναι, αίσθηση, ναι, όχι πίεση, αίσθηση. Το ίδιο πράγμα που ενδεχομένως νιώθουν κάποιες γυναίκες όταν υπάρχει μια χαλάρωση στην περιοχή του κυστικού αυχέα, να ξεκινάει λίγο να φεύγουν σταγόνες μέσα στην οπίστια ουρήθρα και ξεκινάει αυτή η αίσθηση, η αντανάκλαση. Okay. Ακριβώς λοιπόν αυτό είναι ένα αντανακλαστικό. Έτσι, η ουρήθρα λοιπόν, καθώς φεύγουν τα ούρα διαμέσου της ουρήθρας, προσλαμβάνονται από το ειδικό νεύρο. Το ειδικό νεύρο τα πηγαίνει εδώ σε διάμεσου νευρώνες στην περιοχή του πυρήνα του ΟΝΑΦ. Από εκεί διασταυρώνεται με άλλους διάμεσους νευρώνες του πιελικού νεύρου και από το πιελικό νεύρο δίνεται νέα ερεθίσματα προς τον εξωστήρα να συνεχίσει να συσπάται όσο περνούν ούρα μέσα από την ουρήθρα, μέχρι να κενωθεί πλήρως η κύστη. Και προφανώς, όσο λιγότερα ούρα πέφτουν, όταν αρχίζει να αδειάζει πλέον η κύστη, έτσι και μειώνεται ο όγκος των ούρων στην ουρήθρα, αυτά ελαττώνονται και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι πρέπει να τελειώνει η ούρησή μας. Okay. Λοιπόν, ο ρόλος της αισθητικότητας στο γύρας και συνοδέες παθήσεις, λοιπόν, μπορεί να έχει θέμα με τη διαταραχή αισθητικότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Περιφερικές διαταραχές των αισθητικών οδών της κύστης αυτής κατά αυτής, της ουρήθρας και κεντρικές διαταραχές αντίληψης των ερεθισμάτων. Μπορούν να οδηγήσουν, λέει, σε υπολειτουργία των απαγωγών των κινητικών νεύρων, αλλά μπορούν να οδηγήσουν επίσης σε υπερδιάταση της κύστης, νέα βλάβη των νεύρων της κύστης και απονεύρωση του εξωστήρα. Αυτές είναι διάφορες θεωρίες, οι οποίες βασίζονται μόνο σε πειραματόζωα κατά κύριο λόγο. Παρόλα αυτά, υπάρχει αυτή τη στιγμή το Ολλανδογερμανικό μοντέλο, το οποίο προσπαθεί να τα βάλει όλα σε αυτό το διάγραμμα και το οποίο φαίνεται να αναπαράγει μερικώς αυτό που μαθαίναμε στα βιβλία μας πριν, όταν ήμασταν ειδικευόμενοι, εγώ δηλαδή πριν από 23 χρόνια πλάς, ότι ανεβαίνοντας και παράλληλα με την ηλικία όμως ταυτόχρονα, πέφτει η συσταλτότητα του εξωστήρα έναντι αυξανόμενου υποκυστικού κολλήματος με αρχικά παρούσα την ικανότητα αντιρρόπησης. Αυτό το που ακούγαμε για το μη αντιρροπούμενο εξωστήρα είναι, μπαίνει ξανά στο παιχνίδι, στο ερευνητικό τέλος πάντων, κατά πόσο μπορεί να ισχύσει ή όχι.
Πάντως η φυσική ιστορία είναι μπλεγμένη. Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες, ελάχιστες είναι, αν δεν απατώμε είναι τρεις. Οι δύο λένε ότι δεν αλλάζει η φυσική ιστορία. Σε δεκαετία παρακολούθηση λοιπόν αντρών, αυτή θεωρείται η πιο αξιόπιστη. Αντρών με παρακολούθηση με αεροδυναμικό έλεγχο. 11 ασθενείς λοιπόν υποβλήθηκαν σε διερυθρική προστατεκτομή λόγω επιδείνωση των ΛΑΤΣ. Οι λογοξίες επίσχυση, τους άλλους τους αφήσαν υπό παρακολούθηση και δεν υπήρχε σημαντική επιδείνωση των αεροδυναμικών παραμέτρων, τόσο στην ομάδα συντηρητικής παρακολούθησης, όσο και στην ομάδα παρέμβασης. Το δε μέσο PVR, όπως βλέπετε, δεν αυξήθηκε συγκλονιστικά. Πώς μπορείτε να διαγνώσετε ουροδυναμικά την υπολειτουργία του εξωστήρα? Βλέπετε διάφορους μαθηματικούς τύπους εδώ κάτω, εξαιρετικά μπλεγμένους, αυτοί οι δύο βασικά. Αυτός, η PIP, ουσιαστικά είναι ο τύπος της ICS, το PDET QMAX, συν 5 QMAX, το Bladder Contractility Index είναι ουσιαστικά αυτό. Εντάξει. Και αυτός είναι ο Bladder Contractility Index, όπου τιμές κάτω από 100 θεωρείται αδύναμος στον άντρα εξωστήρας, 100 με 150 φυσιολογικός και πάνω από 150 δυνατός. Ενώ στις γυναίκες χρησιμοποιείται εναλλακτικός τύπος, αυτός ο PDET QMAX συν QMAX, και αυτές είναι οι τιμές στις γυναίκες για αδύναμο, φυσιολογικό και δυνατό εξωστήρα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα? Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή το έλλειμμα τη βλάβη ή να ενισχύσουμε τους αντιρροπιστικούς μηχανισμούς με βάση τα προηγούμενα μοντέλα. Μείωση των περιφερικών αντιστάσεων κατά κανόνα κάνουμε με τους α αποκλειστές ή όταν θεωρούμε ότι υπάρχει λοιπόν αυτό το υποκυστικό κόλλημα που βγάλατε οι 7 στους 10 ή αντίθετα μπορεί να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις ενδοκυστικές πιέσεις. Μπορεί να κάνετε διαλύπανση καθετηριασμού, όπως είπατε, ή μπορεί να κάνουμε νευροδιέγερση των ιερών ριζών. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα από όσους προσπαθούν να βγάλουν το υποκυστικό κόλλημα, τέλος πάντων, αν είναι κόλλημα. Όπου βλέπετε σε μια μελέτη, τέλος πάντων, που τους χειρουργήσανε όλους, και βλέπετε ότι όσο περισσότερο αποφρακτική πραγματικά οροδυναμικά ήταν, τόσο καλύτερο ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά αυτοί που δεν ήταν αποφραγμένοι, όπως ο δικός μας ασθενής, τόσο φτωχότερο ήταν το αποτέλεσμα με το μετεγχειρητικό. Και εδώ τα βλέπετε και σε ποσοστά. Βλέπετε το good outcome, όπως το χαρακτηρίζουν οι ασθενείς στους 24 μήνες, σε αυτούς που ήταν αποφραγμένοι 88%, σε αυτούς που ήταν DEMI ήταν στο 79% και σε αυτούς που δεν ήταν αποφραγμένοι βλέπετε πόσο κατακριμνίζεται το ποσοστό στο 48%. Λοιπόν. Και τι υπάρχει, τι μπορείτε να κάνετε θεωρητικά, τι υπάρχει εγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εγκεκριμένα εδώ και 50 χρόνια, λέει, στον FDA, υπάρχουν σκευάσματα, συγγνώμη, διαθέσιμα, χλωριούχο βιτανεχόλης, η οποία είναι παρασυμπαθιωτικό μιμητική και η οποία έχει ήδη έγκριση από τον FDA, παραδόξως, από τη δεκαετία του 60 με 70 και η οποία βασίστηκαν σε το τίποτα. Μια μόνο διπλή τυφλή μελέτη σε 20 ασθενείς ενός κέντρου αναφοράς, με αξιολόγηση δραστηριότητας του εξωστήρα με αεροδυναμική. Χορήγηση, λέει, μπορεί να γίνει περώς ή με υποδόρια ένεση. Η συνήθιση ημερήσια δόση κυμαίνεται μεταξύ 10 και 50 μιλιγκράμμ, κατανεμόμενη σε 3 με 4 δόσεις. Και ελάχιστη αποτελεσματική περώς δόση καθορίζεται χορηγώντας 5 με 10 μιλιγκράμμ αρχικά και επαναλαμβάνοντας τη χορήγηση ωριά διαστήματα μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική ανταπόκριση ίσον ούρηση. Λοιπόν, προσοχή όμως ανεπιθύμητες ενέργειες από το καθεντρικό και επίσης σε περίπτωση που υπάρχει τελικά πραγματικό υποκυστικό κόλλημα που αποφράσει. Λοιπόν, αυτή είναι η νευροδιέγερση των ιερών νεύρων, η κεντρική νευροδιέγερση, έτσι. Λοιπόν, είναι εγκεκριμένη από το 1999 για επίσχεση ούρων. Η τεχνική που έχει κυριαρχήσει είναι η τεχνική πλέον των δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο τοποθετούμε ηλεκτρόδιο ψάχνοντας κατά κανόνα τα Ι3 τρίμα. Και εφόσον κάνουμε τη δοκιμασία με την νευροδιέγερση στη διάρκεια του χειρουργείου και δώσουμε ρέμι και δούμε ανταπόκριση κτλ., τότε περνάμε το καλώδιο, τέλος πάντων, υποδόρια και το συνδέουμε με μια εξωτερική μπαταρία. Ασθενείς ή ο ασθενείς πηγαίνουν στο σπίτι για μια δοκιμαστική περίοδο μίας στις 4 εβδομάδων, όπου καταγράφουν ουρήσεις, αν είναι σε διαλύποντες καθετριασμούς, καταγράφουν τα υπολοιπόμενά τους. Και εφόσον υπάρχει μια βελτίωση της τάξης τουλάχιστον του 50%, τότε επιτρέπεται να εφυτεύσουμε τη μόνιμη μπαταρία, που τη βλέπετε εδώ και η οποία βαίνει μειούμενη σε μέγεθος, στα μαλακά μόρια, σε μια θήκη που δημιουργούμε στο πάνω μέρος του γλουτού. Αυτή έχει μια διάρκεια ζωής 3 με 5 χρόνια, ανάλογα με το amplitude που το χρησιμοποιεί ο κάθε ασθενής.
Και βλέπετε ότι εντυπωσιακά αυτά είναι τα αποτελέσματα, γιατί έχει εγκριθεί και για το σύνδρομο Agency Frequency Syndrome και για την επιτακτικού τύπου ακράτεια όρων που δεν ανταποκρίνεται σε φαρμακευτική αγωγή, αλλά και για την επίσχεση ούρων. Και βλέπετε τα ποσοστά στην επίσχεση ούρων και ιδιαίτερα στο σύνδρομο Fowler είναι πολύ πιο, είναι ίσως, όχι πολύ, είναι πιο καλά από τα άλλα. Ωστόσο, για πολλά χρόνια υπήρχαν πολλές επιπλοκές που οδηγούσαν στο 1 τρίτο σε επανεχείρηση. Από τότε που μπήκε η τεχνική των τριών σταδίων, των δύο σταδίων, συγγνώμη, και τα ηλεκτρόδια τα οποία καθυλώνονται στη θέση τους περίπου με, αγγυλώνονται περίπου με φτερά, έχει πέσει το ποσοστό επανεχείρησης πάρα πολύ στο 1 τρίτο. Λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη συσκευή, η οποία έχει εγκριθεί από τον FDA σε γυναίκες μόνο, ενήλικες, με τελική ένωση σκίτσης νευρογενούς αιτιολογίας. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε, το οποίο με ένα απλό κυστεοσκόπιο το προωθείται ενδορυθρικά και έρχεται, ανοίγει μετά αυτά τα σαν άγκιστρα και εγκιστρώνεται εδώ στον αυχένα της κίστης. Και αυτό έχει ένα μηχανισμό βαλβίδας και με μία μαγνητική συσκευή πιέζοντας ένα κουμπί τέλος πάντων, ενεργοποιείται ο μηχανισμός της βαλβίδας και αδειάζει με αυτόν τον τρόπο η κίστη στις γυναίκες αυτές με αντικατάσταση σχεδόν κάθε μήνα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά, με διακοπή της χρήσης από τουλάχιστον 50% των ασθενών των μελετών και μέση βελτίωση ποιότητας ζωής στις υπόλοιπες τάξεις του 54%. Ποιο είναι το μέλλον στη θεραπεία της υπολειτουργικής κίστης, πιθανώς. Έτσι, λοιπόν, πρώτη θεραπεία που είναι σε τέτοιο είναι τα βλαστοκύτταρα, σε έρευνα. Ταυτόλογα μυϊκά βλαστοκύτταρα, λοιπόν, τα οποία σε πειράματα ζώων, τουλάχιστον με υποκυστικό κόλλημα, η ένεση βλαστοκυτάρων στην ουροδόχο κίστη φαίνεται να έρει, να άρει, τέλος πάντων, κάποια από τα αρκετά από τα προβλήματα που δημιουργούνται από το υποκυστικό κόλλημα στη λειτουργία της κίστης. Το θέμα είναι δεν ξέρουν πότε θα πρέπει να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μία μελέτη, υπάρχουν μελέτες που είναι σε εξέλιξη και βλέπετε εδώ τα κριτήρια εσόδου και εξόδου, ενήλικες με ιστορικό underactive bladder, λέει, έχουν οριστεί και πλέον το σύνδρομο της υπολειτουργικής κίστης, τουλάχιστον 6 μήνες, με ένα υπόλοιπο τουλάχιστον 150 ml και με ένα score υπολειτουργικής κίστης τουλάχιστον 3. Τα exclusion κριτήρια είναι το γνωστό υποκυστικό κόλλημα, συμπεριλαμβανόμενες και κυστεοκύλης στις γυναίκες σημαντικού βαθμού, τουλάχιστον τρίτου βαθμού δηλαδή, έτσι. Τώρα, το δεύτερο είναι αυτή εδώ η μελέτη, η οποία αφορά σε ένα φάρμακο και τα προχωρήσουμε. Αυτό είναι το φάρμακο υποδοκιμή. Τα φάρμακα τα λοιπά, τα οποία δοκιμάζονται είναι αγωνιστές των υποδοχέων των νευροκινινών. Κυρίως υποψήφιος είναι ένα συνθετικό ανάλογο της νευροκινίνης τύπου α, το οποίο φαίνεται ότι σε πολλά μοντέλα ζώων, τουλάχιστον 3 και ακόμη ένα δεν έχω προσθέσει, προκαλεί αποτελεσματική ούρηση μέσα σε 5 λεπτά από την υποδόρια ή ενδοφλέβια χορήγησή του. Φαίνεται να επιτυχάνεται ούρηση στο 85% των χορηγήσεων με παράλληλη κένωση του εντέρου παρόλα αυτά σε κάθε περίπτωση ούρησης. Σύντομες αυξήσεις των ενδοκυστικών πιέσεων σε νευρολογικά ακέραια ζώα μόνο. Και αυτή εδώ είναι μια άλλη συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται, έχει εγκριθεί και αυτή από το Ιαπωνικό FDA το 2015. Και ουσιαστικά είναι ένας φορητός bladder scanner που τοποθετείται αυτό και ουσιαστικά σου λέει πόση ποσότητα ούρων έχεις μέσα στην κίστη σε αυτούς τους ασθενείς που κάνουν κατά κανόνα διαλείποντες καθετηριασμούς για να ξέρουν πότε έχει πραγματικά γεμίσει η κίστη τους, αν δεν έχουν και πολύ καλή αίσθηση μέσα από την κίστη τους για να μην έχουν επεισόδια ακράτειας ή να μην προκαλούν περισσότερα στρες τραύματα στον εξωσύρα τους, αυξάνοντας πάρα πολύ την ποσότητα των ούρων μέσα στην κίστη. Λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του. Έχει διάφορα mode στα οποία μπορεί να λειτουργήσει. Είναι το απλό, το bladder volume measurement mode. Είναι το συνεχόμενο mode μέτρησης, όπου μπορεί επίσης να έχει και voiding alert mode επίσης. Και τέλος έχει και τη δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε κάποιον υπολογιστή ασύρματα, έτσι. Εσείς από όλα αυτά τι θα προτείνατε στον ασθενή που... για να το κλείσουμε το περιστατικό ή δεν θα το κλείσουμε. Ναι. Έχει αλλάξει η κλινική εικόνα του ασθενούς? Δεν έχει αλλάξει, παραμένει η ίδια. Δηλαδή, τα ενοχλήματα που είχε με το χειρουργείο δεν εξαλείφθηκαν? Όχι.
Ναι. Διαλείποντες. Πόσοι λοιπόν θα προτείνω στον ασθενή διαλείποντες. Okay. Πώς θα του προτείνετε νευροδιέγερση ιερών νεύρων. Θα του κάνετε τελικά νευροφυσιολογικό έλεγχο, όπως είπε ο κύριος Μητρόπουλος, ή όχι τελικά. Θα κάνετε νευρολογική εκτίμηση σε αυτόν τον ασθενή. Ναι. Και πιο νωρίς. Αν σας έβγαζε ότι υπάρχει τέλος πάντων μια μικρή, μια ήπια διαταραχή της σωματοαισθητικής οδού, έτσι το περιγράφουν οι νευροφυσιολόγοι, θα προχωρούσατε σε νευροδιέγερση ιερών νεύρων ή όχι. Θα την προτείνατε ακόμα. Σημειωτέν ελάχιστοι αυτοί που βλέπουν τα Ι3, Ι4 νεύρα, έτσι μέχρι το Ι2 ελέγχουν. Εάν δεν μπορούν, να το ελέγξουν, δεν ξέρουν. Δεν έχουν μέθοδο να το ελέγξουν, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένδειξη να προχωρήσουμε σε νευροδιέγερση από τη στιγμή που έχει μειωμένη αισθητικότητα. Αφορά τα ιερά νεύρα. Καθαρά τα ιερά νεύρα αυτή η διαταραχή. Τα οποία θέλεις να διεγείρεις με την νευροδιέγερση. Θα ενημερώσω τον ασθενή μου βασικά ότι υπάρχει αυτό και αυτή η μέθοδος. Αλλά ότι θα έχει μειωμένες πιθανότητες επιτυχίας, αν το αποφασίσει, καλώς. Εντάξει. Διαλείποντες καθετηριασμοί, κάτι άλλο, θα προβαίνετε σε κάτι άλλο, ακόμη περισσότερο, δεύτερο χειρουργείο, ας πούμε, για τον προστάτη του ασθενή αυτού. Θα δίνατε άλλον, θα του συνεχίζετε να παίρνει κάποιο αλφα μπλόκερ. Να του δίνατε PDE5, inhibitor. Όχι. Okay. Ας κλείσουμε λοιπόν συμπερασματικά. Η πολυτουργική κίστη είναι συχνή αλλά ακόμη παραγνωρισμένη οντότητα. Έχουμε προς το παρόν αδυναμία σαφούς ορισμού τόσο κλινικά όσο και αεροδυναμικά, αλλά παρόλα αυτά το σύνδρομο της πολυτουργικής κίστης θα έρθει πολύ σύντομα. Η αδυναμία διαχωρισμού κλινικά από την υποκιστική απόφραξη με βάση τα συμπτώματα, τη ροή των ούρων και το υπόλοιπο μετά ούρηση. Η διάγνωση, όπως καταλαβαίνετε, προς το παρόν είναι μόνο αεροδυναμική και εκεί ακόμα έχουμε αρκετούς μεθοδολογικούς περιορισμούς. Ωστόσο, αυτό που είπαμε είναι ότι παραμένει σαν επίκεντρο αυξημένου ερευνητικού ενδιαφέροντος πλέον με επιδημιολογικά και πυθοφυσιολογικούς συσχετισμούς με την πρόοδο της ηλικίας, υποδιερεύνηση και για συσχετισμούς με το παραμελημένο υποκιστικό κόλλημα υποδιερεύνηση. Ας ελπίσουμε στο μέλλον θα μπορούμε να ξέρουμε ποιους ασθενείς μπορούμε να χειρουργήσουμε με περισσότερη ασφάλεια και να μην προβαίνουμε σε χειρουργία που θα δυσαρεστήσουν τον ασθενή και την καρδούλα μας. Ναι. Πώς? Ναι. Με μια σχετική ασφάλεια ότι δεν έχουμε υποκιστικό κόλλημα, έγινε και εσείς στον κύριο που χειρουργήσαμε, υποτίθεται. Το χειρισμό κρεδέ δεν τον χρησιμοποιούμε πλέον καθόλου. Το έχουμε βγάλει εκτός λίστας. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια περίοδο να δούμε πώς... Κάνει χειρισμό βαλσάλβα, κάνει ο ασθενή συνέχεια για να κατουρήσει. Να κάνει και κρεντέ. Κρεντέ χρησιμοποιούν κατά κανόνα οι νευρολογικοί ασθενείς για να ουρήσουν. Και γενικά τα guidelines της ICI και της EAU δεν εγκρίνουν τους χειρισμούς κρεντέ. Αν δεν ξέρεις προηγουμένως ότι οι πιέσεις είναι χαμηλές. Με χαμηλές πιέσεις θα μπορούσε να το ανοιχτείς. Τέλος πάντων είναι ένα γκρίζο σημείο. Αλλά τα guidelines είναι απόλυτα σε αυτό. Βέβαια, η φυσική ιστορία πολλών ασθενών είναι αντίθετη με τα guidelines. Αλλά παρόλα αυτά, συστήνουμε να το αποφεύγουν. Εντάξει. Αυτά. Άλλες ερωτήσεις? Πριν παραχωρήσουμε στον κύριο Βαρκαράκη. Σε ευχαριστώ πολύ.